υπάρχει στο θέμα που προέκυψε από την περασμένη εβδομάδα. Το οποίο σας είναι. Παρακαλώ. Για ποιο πράγμα. Για το θέμα του κυρίου Πιτσιλίδη. Για το θέμα του κυρίου Πιτσιλίδη. Χωρίς να θίξω κανένα, έτσι. Δεν γνωρίζω τον κύριο Πιτσιλίδη, ούτε την οικογένειά του. Εκείνο που θα ήθελα να πω ότι δεν ζούμε στον μεσαίωνα και δεν κάνει ένας ιεράρχης με οποιοδήποτε τρόπο να προσπαθεί να φημώσει ανθρώπους οι οποίοι είναι, κατέχουν το θέμα, είναι θεολόγοι και εκφράζουν τις δικές τους απόψεις. Επίσης, πώς είναι δυνατόν να βγαίνει στις τηλεοράσεις και να λέει για έναν άνθρωπο παλιόπαιδο. Δεν σκέφτεται την οικογένειά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει την οικογένεια, που έχει φύγει ο πατέρας και έχουμε δει την οικογένεια στο σλόγγι και απλά την περασμένη εβδομάδα και να ξέρετε με αυτόν τον τρόπο, εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο κακατήμενος να μπει στην τηλεόραση λιγότερο να ζητήσει ένα συγγνώμη στη μάνα του κ. Πιτσιλίδη. Κύριε Πιτσιλίδη, συνεχίστε αυτό που κάνετε, να μας ανοίξετε τα μάτια μας, είναι τα δικά σας δικαιώματα. Σας στέλνουμε εκεί στις εκπομπές. Βοηθάτε πάρα πολλούς ανθρώπους και νέους για να βρουν τον δρόμο τους και κανένας δεν μπορεί να μας θυμώνει. Υπήρξα και εγώ παιδί του κατηχητικού της εκκλησίας των Εξαπτέρυγων και απομακρύστηκα από την εκκλησία διότι όταν πέθανε η μητέρα μου και πήγα στην κοινότητά μου να βρω τον πατέρα για να μου πει τον πάτε τι πρέπει να κάνω. Αυτός προσπάθησε με άλλους τρόπους να μάθει τι κάνω εγώ στη ζωή μου. Δεν έχει κανένας μα κανένας δικαίωμα όταν έρχεται κοντά στην εκκλησία να μάθει ένα-δύο πράγματα να προσπαθεί να σε προσανατολίσει. Κύριε Μάρη. Ζούμε πραγματικά που ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Συνεχίστε κύριε Πιτσιλίδη να λέτε την αλήθεια και είστε ένα έντιμο γνώστης του όλου αυτού θέματος. Ευχαριστώ τον κύριο Μάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Βλέπω ότι σας έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Η αναφορά στη μητέρα αντιλαμβάνομαι κυρίως. Αλλά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ποιος μπορεί να μας κρίνει εγώ. Αυτοί που μας ξέρουν. Ποιος με ξέρει, ένας που βλέπει στην τηλεόραση ξέρει τι εγώ. Όχι. Ξέρει μια τηλεοπτική εικόνα. Νομίζει ότι ξέρει. Να νομίζει. Με κρίνουν αυτοί που με ξέρουν. Όχι αυτοί που δεν με ξέρουν. Αυτοί που με ξέρουν από παιδί, ποιος είμαι. Να έρθουν να μάθουν να με κρίνουν. Εγώ δέχομαι την κριτική, την επιδιώκω, μ' αρέσει. Ειδικά ως επιστήμονα, αλλά ως άνθρωπο με ξέρουν. Είναι εύκολο να. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω παραπονό με κανένα. Θα συνεχίσω όμως να κάνω τη δουλειά μου. Είτε ενοχλείτε, όχι, θα λέω αυτό που είπε ο Χριστός να κάνω. Είναι υποχρέωσή μου. Θα σεβαστώ την ελευθερία έκφρασης και άλλων συμπολιτών μου. Πρώτος στη γραμμή, όπως το έκανα και στο παρελθόν. Αλλά θέλουν να κρίνουν. Τι να πω. Έχω άλλη γραμμή.